Σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης Hashtag μένουμε σπίτι νούμερο 3 Τώρα είναι η ώρα να πάρουμε τηλέφωνο Τους ανθρώπους που είναι φίλοι μας Που τους αγαπάμε αλλά είμαστε από μακριά Είτε γιατί ζούμε σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες Είτε γιατί έχουμε διαφορετικά προγράμματα ζωής Είτε γιατί έχουμε διαφορετικά ωράρια Είτε γιατί χαθήκαμε μέσα από αυτή τη βαβούρα της ζωής μας Τώρα που αναγκαστικά μείνουμε σπίτι, είναι η ώρα να πάρουμε τηλέφωνο εκείνη τη φίλη μας που έχει δυο χρόνια να τα πούμε. Εκείνο τον φίλο μας που δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει στη ζωή του. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έχει πάνω από, μην, πάνω από ένα χρόνο να τον πάρουμε τηλέφωνο ή να μας πάρει τηλέφωνο. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε να μας πάρουν οι άλλοι τηλέφωνο. Μπορούμε από μόνοι μας να πάρουμε τηλέφωνο αγαπημένα μας πρόσωπα και να ξαναθερμάνουμε τις σχέσεις μας, να αναθερμάνουμε τις σχέσεις μας. Δεν είναι όλες οι φιλίες κολλητηλίκια του στυλ μιλάω κάθε μέρα και στέλνω μηνύματα κάθε μέρα και είμαι σε καθημερινή επαφή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή όλων μας με τους οποίου συναντηθήκαμε σε κομβικά σημεία στη ζωή μα, είτε τον πρώτο χρόνο στο πανεπιστήμιο, είτε βρεθήκαμε σε ένα διπλανό κρεβάτι σε κάποιο νοσοκομείο που έτυχε να γεννήσουμε και δύο τα παιδιά μας, για παράδειγμα. Είτε έχουμε βρεθεί σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, σε έναν γκρουπ τουριστικό και τα βρήκαμε και περάσαμε 5-6 ωραία μαζί. Είτε ήμασταν σε μια κοινή παρέα, η οποία διαλύθηκε για οποιοδήποτε λόγο. Βρείτε το χρόνο τώρα, έχετε το χρόνο τώρα, έχουμε το χρόνο τώρα να πάρουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε τηλέφωνο. Και ε, δεν χρειάζεται να περιμένουμε να μας τηλεφωνήσουν αυτοί, ούτε χρειάζεται να κρατάμε μούτρα επειδή δεν μας τηλεφώνησαν αυτοί. Δεν μας τηλεφώνησαν αυτοί, ούτε εμείς τηλεφωνήσαμε. Δοκιμάστε. Πάρτε το πρώτο τηλέφωνο, μπορεί να σα απαντήσει, μπορεί να μην σα απαντήσει. Πάρτε το δεύτερο τηλέφωνο, το τρίτο τηλέφωνο, το τέταρτο τηλέφωνο. Όλοι μα έχουμε τουλάχιστον 150 αριθμού στο κινητό μα. Δεν έχουμε, ή πες, α πούμε 50 ανθρώπων που είναι φίλοι μα. Εγώ φυσικά έχω 15.000 αριθμού στο κινητό μου, γιατί ε, έγραφα όλου του αριθμού των ανθρώπων με του οποίου συνεργαζόμουν τα τελευταία 23 χρόνια. Οπότε έχω πάρα πολλού αριθμού. Ένα μέσο άνθρωπο, ο οποίο δεν κάνει τη δουλειά που έκανα εγώ, μπορεί να έχει από 50 έω 150 αριθμού γνωστών του, ανθρώπων ή ανθρώπων για τους οποίους νιώθει, με του οποίου νιώθει φιλικότητα και για του οποίου μπορεί να νιώθει συμπάθεια, που μπορεί να του τηλεφωνήσει. Τηλεφωνήστε σε εκείνη τη μακρινή σα ξαδέλφη, σε εκείνη τη θεία σα που έχει πάρα πολύ καιρό να μιλήσετε. Είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε και με τους μεγαλύτερους ανθρώπους από την οικογένεια και από το περιβάλλον μας, να ρωτήσουμε, να δούμε πως είναι, να μάθουμε τα νέα τους, να ε ρωτήσουμε να μάθουμε πράγματα για την οικογένειά μας. είναι πολύτιμοι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στις οικογένειες μας, οι οποίοι οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας, οι θείοι μας, οι γονείς μας, που γνωρίζουν πράγματα για το γενεαλογικό μας δέντρο και την ψυχολογική οικογενειακή μας ιστορία, που μπορούν να μας βρεθούν πολύ χρήσιμα στο μέλλον. Οπότε μπορούμε να τηλεφωνήσουμε και τους μεγαλύτερους ανθρώπους από την οικογένειά μας, να τηλεφωνήσουμε στους μεγαλύτερους ανθρώπους από την οικογένειά μας που κάνουν καραντίνα μόνοι τους, είτε σε ένα χωριό, είτε σε κάποιο άλλο διαμέρισμα, σε κάποιο άλλο σπίτι στην πόλη και να περάσουμε ποιοτικό χρόνο και από το τηλέφωνο. Και όσοι έχουμε τη δυνατότητα της βιντεοκλήσης μπορούμε να κάνουμε βιντεοκλήση με αγαπημένα μας πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σίγουρα όχι στο ίδιο σπίτι με μας και να α, περάσουμε όμορφο, όμορφη ώρα, όμορφο χρόνο, μπορεί να είναι 10 λεπτά, μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι μισή ώρα, όταν μιλάς στο τηλέφωνο με κάποιον που τα βρίσκεις και με κάποιον που γουστάρεις, μπορεί να περάσει και μία και μία μισή ώρα στο τηλέφωνο και να μην το καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα. Και σας το λέω εγώ που βαριέμαι να μιλάω στο τηλέφωνο. Όταν μιλάω για παράδειγμα με την Αριστονίκη ή όταν μιλάω με την ξαδέρφη μου τη Σοφία, όταν μιλάω με τη φίλη μου τη Μαρία και με κάποιους άλλους ανθρώπους που είναι πολλοί, που με συνδέουν δεσμοί φιλίας και αγάπης, μπορεί να μιλήσω με τις ώρες. Και αυτό πρέπει να το κάνω μια φορά το χρόνο με τον καθένα. Τώρα είναι η ώρα να πάρουμε τηλέφωνο αυτούς που αγαπάμε. Για πάρτε το τηλέφωνο και δοκιμάστε.